Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίτση, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του παραρτήματος Ηρακλείου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας σήμερα να μας μιλήσει για το παράρτημα στο Ηράκλειο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, για μια σειρά από δράσεις αλλά και δραστηριότητες που σχετίζονται με έκτακτες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, με ζητήματα πρώτων βοηθειών αλλά και διασώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Να ξεκινήσουμε, κύριε Γεωργίτση, με το τι είναι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Το παράρτημα Ηρακλείου έχει ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα, τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Θέλουμε να μας πείτε για τους τηλεθεατές μας, να μας εξηγήσετε τι είναι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης για όσους δεν γνωρίζουν. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι ένα εθελοντικό, μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο έχει ξεκινήσει τις πρώτες δράσεις του ήδη από το 1978. Έχει λάβει τη μορφή σωματείου από το 1994 και ασχολείται με την παροχή βοήθειας σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη διάσωση σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η πρωταρχική του στόχη. Έχει και άλλους στόχους οι οποίοι αφορούν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά ο βασικός του στόχος είναι η βοήθεια σε θέματα έρευνας και διάσωσης. Το παράρτημα Ηρακλείου δημιουργήθηκε με ποια φιλοσοφία και ποιο στόχο? Ακολουθεί τη φιλοσοφία και τους στόχους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, η οποία είναι πανελλαδική. Να πούμε ότι υπάρχουν 34 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Το δικό μας εδώ στο Ηράκλειο είναι το πιο νέο από όλα. Τα κεντρικά βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και η σκοπή είναι, όπως σας είπα, αυτή. Υπήρχε, δηλαδή, αναφέρομαι κυρίως στο αν υπήρχε μέχρι τη στιγμή της ίδρυσης του σωματείου κάποια αντίστοιχη πρωτοβουλία, κάποια αντίστοιχη δράση. Έρχεται να καλύψει ένα κενό? Έρχεται να καλύψει ένα κενό από την άποψη ότι υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχε στην Κρήτη. Και αυτό ήταν λιγάκι έτσι κρίμα, μας στεναχωρούσε εμάς που ζούσαμε εδώ πέρα. Το κενό που έρχεται να καλύψει είναι ότι δεν υπήρχαν σωματεία, οργανισμοί, άτομα τα οποία οργανωμένα θα μπορούσαν εδώ στο δικό μας χώρο να δώσουν τη βοήθεια που θα χρειαζόταν σε περιπτώσεις δύσκολες, όπως είναι οι σεισμοί, όπως είναι ναυάγια, πτώσεις αεροσκαφών και τέτοια πράγματα. Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση των μελών του σωματείου? Η εκπαίδευση των μελών ξεκινάει καταρχήν με τις πρώτες βοήθειες. Δεν εννοείται κάποιος να είναι διασώσεις χωρίς να έχει βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Από εκεί και πέρα παίρνουν γνώσεις οι οποίες αφορούν στις αρχές της αεροδιάσωσης, μετεωρολογία, χρήση σκηνιών, πώς δρούμε στο υγρό στοιχείο μέσα, γνώσεις τηλεπικοινωνιών, ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων το οποίο γνωρίζει καθένας όταν τελειώνει το σχολείο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, ανάλογα με το τι του αρέσει του ίδιου, μπορεί να ακολουθήσει τον αντίστοιχο τομέα, γιατί χωρίζεται σε τομείς η ομάδα, και από εκεί και πέρα να εμβαθύνει περισσότερο στον τομέα τον οποίο τον ενδιαφέρει περισσότερο. Ποιος μπορεί να συμμετέχει? Θα έλεγα οποιοδήποτε. Πραγματικά οποιοδήποτε, γιατί αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό του κόσμου είναι να μην σκέφτεται ότι όταν βλέπει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης πρέπει κάποιος να είναι ένα άτομο με ιδιαίτερες ικανότητες, δυνατότητες, ένας αθλητής ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Υπάρχουν θέσεις για όλους, υπάρχουν θέσεις ακόμα και για άτομα τα οποία δεν είναι διασώστες. Μπορεί να είναι φίλοι της ομάδας, να δρουν υποστηρικτικά. Είναι χίλια πράγματα, χίλιες ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας διάσωσης. Κύριε Γεωργίτση, πού είναι η έδρα του παραρτήματος Ηρακλείου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης? Δυστυχώς δεν έχουμε έδρα ακόμη. Παρότι έχουμε κάνει επαφές με διάφορους φορείς, δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάτι θετικό ακόμα και ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον κάτι να προκύψει. Ακόμα και οι ιδιώτες, αν θα μπορούσαν να βοηθήσουν, θα ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, είτε παραχωρώντας κάποιο χώρο που δεν τους χρειάζεται, είτε προσφέροντας κάποιο χώρο με ένα συμβολικό πολύ χαμηλό ενίκιο, για να μπορεί και η ομάδα να ανταπεξέλθει στα έξοδά της. Η αντιμετώπιση που έχετε από φορείς και ενδεχομένως η συνεργασία σας με φορείς του Ηρακλείου και ευρύτερα της Κρήτης, ποια είναι? Είναι πολύ θετική. Οι επαφές που έχουμε κάνει με φορείς όπως είναι το ΕΚΑΒ, παραδείγματος χάρη με το Δήμο Ηρακλείου, είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, οι φορείς αυτοί έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστούν με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Γεωργίτση, πότε ξεκινάει η επόμενη εκπαίδευση? Η επόμενη εκπαίδευση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, οπότε όποιος ενδιαφέρεται καλό είναι να δηλώσει συμμετοχή άμεσο, γιατί θα είναι και περιορισμένες οι θέσεις. Πρόκειται για μια ασχολία αλλά και ένα τρόπο ζωής στην ουσία που έχει να κάνει με τον εθελοντισμό και την συνεργασία. Mm-hmm. Στοιχεία, αξίες, τα οποία είναι απαραίτητα και ιδιαίτερα σημαντικά στην κρίσιμη συγκυρία που περνάει ο τόπος μας. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις αξίες να προάγονται μέσα από τις προσπάθειες της ελληνικής ομάδας διάσωσης και ποια είναι η αμοιβή εντός εισαγωγικών που λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό γενικότερα, θα έλεγα ότι το πρώτο βήμα, άσχετο σε ποια ομάδα θέλει κάποιος να ενταχθεί, είναι να σηκωθεί από τον καναπέ του. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε, να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, να γίνουμε μέλη της κοινωνίας της οποίας ζούμε, να γίνουμε ζωντανά κύτταρα αυτής της κοινωνίας. Και ο εθελοντισμός σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Η ελληνική ομάδα διάσωσης στα πλαίσια του εθελοντισμού δίνει το κάτι παραπάνω, γιατί αν θέλετε συνδυάζει την προσφορά στον διπλανό μας μαζί με ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία έτσι τραβάνε το ενδιαφέρον και αρέσουν στον περισσότερο κόσμο. Μια εμπειρία, σωστά. Από εκεί και πέρα, στο θέμα του τι λαμβάνει κάποιος ο οποίος είναι εθελοντής, θα έλεγα ότι είναι μόνο θετικά στοιχεία. Από την αυτοεκτίμηση, από την χαρά του να δίνεις. Δεν μιλάμε για αν πάμε σε διάσωση, έτσι που είναι λίγο πιο δύσκολο κομμάτι, αν ποτέ καταφέρεις να σώσεις μια ζωή. Δεν νομίζω να πληρώνεται αυτό το πράγμα ή να εξαγοράζεται με χρήματα. Νομίζω ότι όντας κάποιος εθελοντής, οποιαδήποτε μορφή εθελοντισμού, μόνο θετικά έχει. Μπορεί αυτό να συνδυαστεί με την καθημερινότητά μας, με την εργασία, ή είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι σαφές ότι ο καθένας έχει την οικογένειά του, τη δουλειά του, τους ρυθμούς που ζει, πράγματα που τον εγκλωβίζουν. Αν όμως αθροίσουμε τον κενό, τον ελεύθερο χρόνο όλων των διασωστών, θα δούμε ότι τις περισσότερες φορές, των μελών μιας ομάδας, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε ότι τις περισσότερες φορές υπάρχουν κάποια άτομα έτοιμα να δράσουν εκείνη την ώρα. Οπότε με τη λογική αυτή, η ομάδα είναι πάντοτε λειτουργική, είναι πάντοτε έχει κάποια άτομα σε επιφυλακή και ο καθένας δίνει αυτό που μπορεί τη δεδομένη ώρα. Έχετε έρθει αντιμέτωπος με περιπτώσεις όπου υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν βοήθεια, πολίτες, σε σημαντικά περιστατικά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και οι οποίοι δεν έχουν τη γνώση, τον τρόπο να βοηθήσουν? Όχι μόνο αυτό. Δυστυχώς έχουν υπάρξει περιπτώσεις οι οποίοι έχουν προκαλέσει πρόβλημα με την άγνοιά τους. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και πολλές φορές, αν και τώρα δεν θέλω να παρεξηγηθεί και αυτό, είναι καλύτερο να μην κάνουμε τίποτα παρά να κάνουμε κάτι και να είναι λάθος, γιατί μπορεί να αποβεί το αποτέλεσμα να είναι μοιραίο. Άρα λοιπόν είναι θέμα της σωστής εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, ναι, και της ετοιμότητας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται, είστε ήδη στη διαδικασία κάποιων δράσεων, mm-hmm, με αφορμή και το δεδομένο ότι γίνονται κάποιες περικοπές είτε σε δημόσιες θέσεις, είτε κάποιοι φορείς εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, mm-hmm, πάσχουν. Mm-hmm. Έρχεστε λοιπόν να ενημερώσετε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσετε και να καλύψετε και τα κενά που δημιουργούνται. Με ποιους τρόπους το κάνετε αυτό? Να σας πω για τις δράσεις τις οποίες ετοιμάζουμε τώρα αυτόν τον καιρό. Αφορούν στην ενημέρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Ήδη μάλιστα μέσα στο Μάρτι θα υπάρξει μια ενημέρωση σε θέματα πρώτων βοηθειών και συμπεριφορά σε καταστάσεις σεισμού, η οποία θα γίνει σε όλους τους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το ΚΠΑ Αρχανών. Και με την πολιτική προστασία θα έχουμε μια επαφή τώρα που θα αφορά πάλι στον τρόπο αντιμετώπισης σεισμών, τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρξει καταστροφή. Γενικά προσπαθούμε να λαμβάνουμε όσο πιο ενεργά μέρος μπορούμε και για να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και για να έχουμε έτοιμα πλάνα δράσης εφόσον κάτι χτύπα ξύλο συμβεί. Μάλιστα. Κύριε Γεωργίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και σίγουρα η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Δεν το συζητάμε. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Και εσείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε.